Στους 40 βαθμούς καρφάλωσε σήμερα ο υδράργυρος, δείχνοντας την πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και αύριο, ενώ σήμερα μικροί και μεγάλοι επιχείρησαν με χαριτωμένα τεχνάσματα να δροσιστούν και αρκετοί τουρίστες προσπαθούσαν να ανέβουν στην Ακρόπολη μέσα σε ένα περιβάλλον που για εκείνους έμοιαζε με Σαχάρα. Η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού ήταν η σημερινή, με αποτέλεσμα όσοι βρίσκονταν στα αστικά κέντρα να προσπαθούν να δροσιστούν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα ήταν στις Σέρρες και στο Λεωνίδιο, όπου το θερμόμετρο έδειξε 40 βαθμούς Κελσίου, τους 39 έφτασε στην Κόνιτσα, τη Λάρισα και τη Σπάρτη, τους 38 στη Νέα Φιλαδέλφια, τους 37 στη Θεσσαλονίκη και τους 36 σε Μυτιλίνη και Σάμο. Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, οι τουρίστες προσπαθούσαν να δροσιστούν με νερό και χυμούς. Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, ορισμένοι δεν άντεξαν να φτάσουν μέχρι τον Παρθενώνα. Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, αρκετοί Δήμοι διέθεσαν σήμερα κλιματιζόμενους χώρους. Επικίνδυνες ηλικίες που είναι της τρίτης ηλικίας και τα βρέφη θα πρέπει να κάθονται τις περισσότερες ώρες σε κλειστούς χώρους με ανεμιστήρα ή κλιματιστικό και βεβαίως όποιος νιώσει είτε κράμπες είτε ζάλι ή τάση για εμετό, καλό είναι να επικοινωνήσει με τον γιατρό του. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και αύριο στην κεντρική και την νότια Ελλάδα, όπου το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι 38 βαθμούς.